Κύριε Μανδρίτη, εσείς ακούσαμε και την κυρία Λογιζιά. Καταρχάς, έχετε κι εσείς έτσι, σας έχουν προσεγγίσει, έχουν προσεγγίσει τους ξενοδόχους της Αμοχώς του με οποιοδήποτε σκοπό. Μας είπε και η Ελληνοκύπριος. Είχαμε κάνει μία συνέντευξη. Όταν η εγρήγορση ξεκίνησε περισσότερο όταν πέρσι μπήκε ο κύριος Οντερσάι με τα τηλεοπτικά κανάλια μέσα στην Περίκλη στην πόλη και μιλούσαν περί ανοίγματος της πόλης. Δεν μιλούσαν μόνο για το παραλιακό, μιλούσαν για όλη την πόλη. Κάναμε μία συνεδρία των εκτοπισμένων ξενοδόχων στον Πασιξέ, όπου ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών αργότερα. Έχω ερωτήσει αρκετούς ξενοδόχους αν είχα καμία κρούση. Κάποιοι μου είπαν ναι. Από ποιους? Από μεσάζοντες. Δεν πλησιάστηκε. Η κυρία Λογιζιά έφερε για κάποιο Ρώσο. Ναι, ναι. Το ίδιο ακούσαμε και εμείς για κάποιο Ρώσο, μάλιστα, ο οποίος είναι στη Λάρνακα. Ναι, ναι, μα αφού μας είπε ότι είναι σε συνεργασία με Ελληνοκύπριους. Ναι. Ό,τι λέει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, διότι δεν ξέρω. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι σε κάποια περίπτωση εμένα με πλησίασε κάποιος για να πάω στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Και εγώ, επειδή έχω δεδικασμένο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του είπα γιατί να έρθω εγώ στην Επιτροπή των Κατεχομένων τη στιγμή. Και μου λέει, κοίταξε Στέλιο, η απόφαση έχει ληφθεί. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε. Λοιπόν, κύριε Μανδρίτη, βάζουμε μια ανατελεία, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί εδώ, αλλά έχει ξεκινήσει και ο κόσμος να περνάει από εκείνο το σημείο διελεύσης. Γιώργο, σε ακούμε. Θα έχουμε εικόνα και σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε και εικόνα, Γιώργο. Κάτι αυτό χαιρετώ. Είναι λίγο δύσκολο να έχουμε προς το παρόν εικόνα μέσα από την περίκληση. Μας έχουν επιτρέψει εδώ με τη συνοδεία του τουρκικού στρατού και ψευδαστυνομικών να περάσουμε προς την πλευρά που είναι η λεωφόρος Δημοκρατία, κατευθυνόμενη κάτω προς την παραλία. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα μας αφήσουν να πάμε. Πάντως η ώρα είναι 12 και 10, μια ιστορική στιγμή, καθώς το σημείο έχει ανοίξει και ο κόσμος κατευθύνεται προς την παραλία της Αμοχώς του. Και όσο πλησιάζεις, Γιώργο, είναι μια ιστορική στιγμή, τραγική βεβαίως, αλλά όσο πλησιάζεις με τα βήματά σου, τι βλέπεις, τι βλέπεις όσο προσεγγίζεις? Σπίτια εγκαταλελειμμένα. Είναι μια εικόνα πραγματικά την οποία εδώ και τόσα χρόνια βλέπουμε από τις φωτογραφίες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Να βλέπεις μόνο εγκαταλελειμμένα κτίρια, ξενοδοχεία, σπίτια σε μια περιοχή την οποία φαντάζομαι αν εδώ μαζί μου τώρα βρισκόταν ένας πρόσφυγας αμοχωστιανός, το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε ήταν να δακρύσει, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και βλέπουμε τώρα τις εικόνες έτσι όπως περπατάτε, είναι συγκλονιστικές, είναι αυτά που... Ναι. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπαμε τόσα χρόνια, κάτι από τα βίντεο και μόνο. Χωρίς ανθρώπους, χωρίς τίποτα. Ναι. Ναι, αλλά είναι συγκλονιστικά που τα βλέπουμε έτσι, τις εικόνες αυτές. Για πρώτη φορά πατάει πόδι ανθρώπου εκτός από στρατιωτικούς. Πρώτη φορά περνάει κόσμος από μέσα από το 1974. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είναι ξανά μαζί μας στο στούντιο η Χατζητζέ Γκέρλο. Χατζητζέ, εσύ μπορείς να διακρίνεις από πού είναι, από πού προβάλλεται αυτό το βίντεο? Δυστυχώς, Κάτια μου, όχι, δεν είχα κάποια πρόσβαση καμιά φορά στην πόλη για να γνωρίζω και από τα σημεία. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι το σημείο εκεί που ήταν το στάδιο Dr. Fazıl Küçük. Νομίζω ότι στο σημείο που έχει φτάσει, επειδή βλέπεις ότι είναι και το οδόστρωμα σε καλή κατάσταση, ενδεχομένως να μιλάμε για την λεωφόρο Kennedy. Είναι αυτός ο δρόμος που χρησιμοποιούσε και ο κατοχικός στρατός για τις διελεύσεις του Κάτια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δρόμος στον οποίο είχαν περάσει οι τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι τον Αύγουστο του 2019, όταν εισήλθαν
με τον Ζερσάη εντός της περίκλησης, αμοχώς του αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν και γινόταν αναφορά χθες πως δύο δρόμοι θα είναι ανοιχτοί πλέον. Η λεωφόρος Κένετι που χρησιμοποιείται τόσα χρόνια από τον κατοχικό στρατό και η λεωφόρος Δημοκρατίας, η οποία μόλις χθες έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο οδόστρωμα. Προφανώς θα μιλάμε για την λεωφόρο Κένετι. Αν υπάρχει κάποιος Βαροσιώτης που μας παρακολουθεί και μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης για το ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πολύ ευχαρίστως. Είδε και ο κύριος Μαντρίτης, αν μπορεί να διακρίνει. Επειδή έχει ένα roundabout εκεί. Ναι. Το roundabout που εγώ θυμάμαι είναι το roundabout το οποίο είναι εκεί που ήταν το Lion House, το οποίο ανεβαίνει προς τα πάνω η Δημοκρατίας. Ναι. Και κάπου στρίβεις αριστερά και πιάνεις την Kennedy. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο roundabout στην περιοχή πηγαίνοντας προς την Kennedy. Οπότε σημαίνει, αν είμαι σωστός, ότι είναι δεξιά έρχεται ο δρόμος αυτός που άνοιξε, που περνάει μπροστά από τον Golden Mariana και στα δεξιά μας θα ήταν το γυμνάσιο Αμοχώς του, φτάνει στο roundabout όπου καταλήγει στην οδό Φαλήρου που πάει στο Φάλιρον και έρχεται ύστερα πίσω προς το King George, Ακταίων, και ανεβαίνει πάνε πίσω σε εκείνον το roundabout για να πάει. Εκτός εάν είναι άλλη περιοχή. Ναι. Εντάξει, λίγο θα έχουμε ξανά τον Γιώργο Χρυσάνθου, ο οποίος είναι τώρα στην εγκινήσει για εκεί που όπου θα τους κατευθύνουν. Λέγαμε, κύριε Μαντρίτη, ότι είχαν προσεγγιστεί, πήρατε κάποιες αποφάσεις. Εμένα όταν ήρθαν και μου είπαν, μου λέει, κοίταξε, ήταν βασικά για να πάω στην Επίτροπη των Κατεχόμενων και του λέω, γιατί να πάω στην Επίτροπη των Κατεχόμενων, τη στιγμή που εγώ έχω τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και περιμένω πληρωμή. Μπορείς να μου την εισπράξεις, πόσα θέλεις να μου την εισπράξεις. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μου κάνει. Δηλαδή, Στέλιο, πρόκειται να την ανοίξουν, δεν θα είναι καθεστώς Καρπασίας εγκλωβισμένη, θα είναι έναν καθεστώς με τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εκείνοι που θα πάνε πίσω, θα εκλέξουν Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχο. Και θα είναι, ανάφερε για την παρομοίωση, θα είναι κάτι σαν το Χονγκ Κονγκ, δηλαδή μια αυτόνομη περιοχή εντός της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειου Κύπρου. Αυτά έλεγε. Δεν του έδωσα πολύ σημασία. Εκράτησα μόνο σε εκείνον το οποίο είπε ότι έχει ληφθεί απόφαση για να την ανοίξουν. Τώρα ανοίγουν το παραλιακό μέτωπο. Φανερότατα είναι ότι εκείνον τους ενδιαφέρει περισσότερο. Λοιπόν, κύριε Μαντρίτη, να βάλουμε ξανά μια νοτελεία, να πάμε στον κύριο Παύλο Ιακώβου που μας παρακολουθεί και να μας κατατοπίσει τι ακριβώς βλέπουμε στους δέκτες μας. Κύριε Ιακώβου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Αντιλαμβανόμαστε από τις εικόνες που βλέπετε. Είναι απαράδεκτα. Ο δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή περπατάει στην οδό του Αποστόλου Ανδρέα. Ξυπνούν μνήμες αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το εξωτερικό για μας. Είναι, κύριε Ιακώβου, αντιλαμβάνομαι και την οργή σας που βλέπετε αυτές τις εικόνες από την τηλεόραση μετά από 46 χρόνια. Μας είπατε ότι είναι η οδός Αποστόλου Ανδρέα. Μάλιστα, ναι. Που είναι πλησίον, ναι, της Δημοκρατίας, που κοντά είναι, αν μπορείτε να μάθετε. Είναι η λεωφόρο Δημοκρατίας προς τη λεωφόρο Κενετής, είναι στη γωνία του καφέ του Εντελβαϊ. Η δισκοθήκη Λαβύριθος και δεξιά είναι το Παμακούτα Τάβερν. Και εδώ είναι ακριβώς η οδός Αποστόλου Ανδρέα. Και πού κατευθύνονται τώρα, κύριε Ιακώβου? Κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Κένετι, αυτό το κομμάτι που ήταν ανοιχτό είναι τη λεωφόρο Κένετι. Μάλιστα. Επειδή αυτός ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση, είναι αυτό που μας έλεγες και εσύ, Ιάκωβε, υπάρχουν ακόμα... Αυτόν τον δρόμο το χρησιμοποιήσαν οι κατοικητικές δυνάμεις εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν η είσοδος τους που πηγαίνουν προς την παραλία, του Sandy Beach. Μάλιστα. Αλλά να βλέπεις τα σπίτια των φίλων μας αυτή τη στιγμή είναι κάτι το διαφορετικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Κύριε Ιακώβο, έχετε ενημέρωση κατά πόσον θα σας επιτραπεί και εσάς, Ελληνοκύπριους, να περάσουν μέσα στην... Δεν έχουμε μια κουβέντα ακόμα τίποτε, καμιά ενημερωτή. Τώρα εκπλήττομαι που αντέτρεψατε δημοσιογράφους να μπουν μετά. Αλλά ελπίζω να μας αφήσουν, ελπίζω. Αλλά και να μας αφήσουν. Ναι. Από μένα μεγάλο αντίο στην πόλη μας, όπως τα σκάτα τα κάμα στην όλη. Κύριε Ιακώβου, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Αντιλαμβανόμαστε το τι μπορεί να αισθάνεστε τώρα. Εμείς που δεν έχουμε, που δεν φτάσαμε καν την εισβολή, οι άνθρωποι που έχουν ζήσει, που έχουν μεγαλώσει και να βλέπουν τις εικόνες τώρα από τηλεοράσεως και να βλέπουν τα σπίτια τους. Τα σπίτια μας είναι οι φίλοι μας, είναι αυτοί που όλοι οι γονείς μας που έχουν φύγει. Πώς μπορούμε να νιώσουμε καλά. Πώς μπορούμε. Κύριε Ιακώβου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ναι, ναι, κύριε Μαντρίτς. Ήταν να ρωτήσω τον Παύλο κάτι, διότι εγώ ήμουν με την εντύπωση ότι θα ξεκινούσαν από την Δημοκρατίας, όχι από... διότι μίλουμε με τον Παύλο χτες. Ναι. Ο Παύλος μου έλεγε ότι δεν θα πάσουν από το Edelweiss για να βγουν στη Kennedy και ότι θα ξεκινούσαν τη Kennedy πιο νωρίς. Ναι. Οι εικόνες πάντως που λέει, δείχνει, σίγουρα είναι όπως το λέει ο Παύλος. Εγώ συγχύστηκα διότι ήμουν με την εντύπωση ότι είναι... μέσω της Kennedy θα πηγαίναν κάτω στην παραλία. Βεβαίως η ιστορία της παραλίας δεν είναι καινούρια. Δηλαδή ξέρουμε από πάρα πολλά χρόνια ότι λειτουργούν δύο ξενοδοχεία. Τα δύο ξενοδοχεία γινήκαν και δύο πολυκατοικίες. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ήταν εκεί. Εγώ την κυρία Σπέχαρ την είδα την πρώτη φορά 26 Νοεμβρίου του 19, όταν πήγαμε και την είδαμε και εγώ διαμαρτυρήθηκα ότι επεκτείνονται επί της παραλίας οι υποδομές, ότι τα κρεβατάκια, διότι δεν γίνεται να ανοίξει μόνο η παραλία. Πάνω σε αυτήν την παραλία θα χτιστούν παράγια, θα χτιστούν εστιατόρια, μπορεί να μην μπει μες στην κλειστή, όπως είναι μπροστά, αν έχετε πάει μπροστά από το Σαλαμίνια, είναι καταστραμμένο το Σαλαμίνια, αλλά μπροστά από το Σαλαμίνι έχει ανοίξει κανονικό εστιατόριο με ομπρέλες, με κρεβατάκια κτλ. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν, διότι ανοίξαν τους δρόμους. Εφανερών, άμα να ανοίξεις 1,5 χιλιόμετρο δρόμο, και να πάμε αλεξίπτο τον υπεβάρκα. Ναι. Πρέπει να ανοίξεις τους δρόμους. Που αυτόν κάνουν, ανοίξαν τους δρόμους της Αμγώστου. Και πληροφορίες εγώ που... από διάφορους που μιλούσα, δεν είναι εκεί στο Edelweiss, συνεχίζουν και κάνουν πρέμιξ μέχρι πιο πάνω της Δημοκρατίας, μέχρι τη συμβολή με την Ευαγόρου, που είναι μεγάλο κομμάτι της Αμοχώστου. Διότι είναι φανερό αυτό που πάντα ελέγασε, ότι θα την ανοίξουν δυνατικά, διότι δεν μπορούν να κάνουν εργοτάξιον όλη την πόλη. Τώρα, άνοιξε την επίεση. Ποιος κάνει την υποδομή, ποιος χρηματοδοτεί. Εγώ νομίζω ότι θα είναι η ταφόπλακα του Κυπριακού 100%. Σε ό,τι αφορά εσάς, κύριε Μαντρίτη, που έχετε περιουσίες, επειδή ακούμε και τον Αχιλία Δημητριάδη, τον νομικό, να κάνει εκκλήσεις, να γίνει ανανέωση της επικαιροποίηση των στοιχείων κλπ. Έχουμε προτρέψει όλους που είχαμε. Έχετε ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία να διασφαλίσετε την περιουσία. Έχει κάνει και το επιμελητήριο να μοχώσει, το έχουμε κάνει και εμείς. Δηλαδή πρώτα-πρώτα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τίτλοι. Αν είναι πάνω σε εταιρείες και είναι σε άτομα τα οποία επεθάναν, πρέπει να αντικατασταθούν. Είτε είναι οι γονείς, είτε είναι άλλοι μέτοχοι, ή ο δικηγόρος ο οποίος ήταν γραμματέας έχει πεθάνει. Δηλαδή μετά από 46 χρόνια δεν αναμένεις όλους αυτούς να είναι ζωή. Μάλιστα. Να έχουν τουλάχιστον τα χαρτιά τους έτοιμα. Είναι τρομερή απογοήτευση για το τι συμβαίνει σήμερα. Δεν τους... εγώ κάποτε είχα πει και το είχα πει και στην κυρία Σπέχα. Ήρθε ένας Τουρκοκύπριος και μου είπε, να ξέρεις τα που έλεγε και η κυρία Μαρκουλίδα, ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Μου λέει, Στέλιο, μου λέει, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών βγήκαν κάτω από το κεφάλαιο 6 και όχι κάτω από το κεφάλαιο 7. Το κεφάλαιο 7 είναι υποχρεωτικά, το κεφάλαιο 6 είναι συμβουλευτικά.
Η κυρία Σπέχα, όταν της το είπε αυτό, μου λέει δεν είναι καθόλου συμβουλευτικά και αν παραβιαστούν υπάρχουν συνέπειες. Περιμένουμε να δούμε. Τις οποίες αναμένουμε να δούμε, κύριε Μαντρίτη. Περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ξανά στον συνάδελφο Γιώργο Χρυσάνθου. Γιώργο, μου σε ακούμε. Κάποια αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω στην παραλία μέσα από την περίκληση. Πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια άνθρωποι μπορούν να έρθουν και να περπατήσουν εδώ κάτω στην παραλία, εκτός βεβαίως από το δυνάμεις του στρατού που έχουν το δικαίωμα καθημερινά εδώ και πάρα πολλά και να μπαίνουν στην περιοχή. Ήταν πάντως κάτι έκοβε ένας δρόμος περίπου 500 μέτρων τον οποίο διασχίσαμε και είναι αυτό που λέμε πάντα και δίνουμε με ένα τίτλο πόλη φάντασμα. Είναι πραγματικά μια πόλη φάντασμα. Ξυπνούν εδώ μήνες, ξυπνούν συναισθήματα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, ξενοδοχεία, σπίτια, πάρκα. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, την οποία με το που θα βγούμε από εδώ και θα πάμε ξανά πίσω στην ανοιχτή περιοχή της Αμοχώστου και θα έχουμε την ευκαιρία να σας στείλουμε τα πλάνα, θα καταλάβετε για ποια εικόνα μιλούμε. Μια εικόνα εγκατάληψης, την οποία οι Αμοχωστιανοί σίγουρα θα έχουν μια άλλη εικόνα την ημέρα που την εγκατέλειπαν. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια παρένθεση στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών.